εκλογές αυτές θα αναδείξουν την πρώτη δίκηση του νέου διευρυμένου Δήμου. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ σημαντικό τόσο για τους συμπολίτες μας, όσο και για το μέλλον του τόπου στον οποίο ζούμε. Εμείς σήμερα εδώ δίνουμε το μήνυμα αυτής της υπεύθυνης τάσης. Τόσο εγώ όσο και η κυρία Σιτίδων επιλέξαμε μετά από όρημη διαβούλευση να ακυρώσουμε τις παρατάξεις των οποίων ηγούμαστε. Είναι γεγονός ότι τα ψηφοδέλτια και τα δύο ήταν σε τροχιά ολοκλήρωσης. Προσκάνει βεβαίως της ενότητας και του κοινού συμφέροντος για τον νέο Δήμο. Συζητήσαμε και τοποθετήσαμε όλα τα επιμέρους πολιτικά ζητήματα από μηδενική βάση. Καταλήξαμε σε συλλογικά συμπεράσματα. Επίσης, καταφέραμε να πετύχουμε την σύγκριση των δύο προγραμμάτων από τις προγραμματικές θέσεις και των δύο παρατάξεων και επικεντρωθήκαμε σε όσα είναι εφικτά, αναπτυξιακά, υλοποιήσιμα και άπτονται και της καθημερινότητας του πολίτη. Έτσι, σήμερα γεννιέται, δημιουργήθηκε, δημιουργείται η ενωτική κίνηση πολιτών. Ένα πανίσχυρο αυτοδιοικητικό σχήμα που μπορεί να εγγυηθεί την προοπτική αυτού του τόπου ανεξάρτητο και χωρίς αγγελώσεις του παρελθόντος. Για την νέα αυτή ενωτική κίνηση αξιολογήθηκαν και επιλέχθηκαν τα ικανότερα στελέχη των δύο πρώην παρατάξεων. Χωρίς αυτό να σημαίνει πως αυτοί που δεν θα συμμετάσχουν στο ψηφοδέλτιο νίκης δεν θα έχουν άλλο ενεργό ρόλο στην διοίκηση του νέου Δήμου. Της ενωτικής κίνησης πολιτών θα ηγηθεί η κυρία Έλια Ιωσήφιδου, έπειτα από κοινή απόφαση των στελεχών μας. Αλλά θέση και άποψη στις πολιτικές κατευθύνσεις της νέας διοίκησης θα έχει το σύνολο της δημοτικής ομάδος, το σύνολο των συμπολιτών που θα μας βοηθήσουν στο επόμενο βήμα. Αυτό που θα ήθελα να πω στο τέλος είναι πως η σημερινή μας κίνηση σηματοδοτεί κάτι. Πέρα από προσωπικές φιλοδοξίες, αυτό που έχει για μας σημασία είναι το αύριο των παιδιών μας. Ειλικρινά θα κάνω μια παρένθεση, με συγκίνησε ο συνυποψήφιος Κώστας Τσοχάρης λέγοντας από τα τέσσερα παιδιά μου τουλάχιστον να μείνει ένα στην άουσα. Αυτά λοιπόν και είναι πολλά αυτά που μας ενώνουν. Στις εκλογές αυτές θα ηττηθεί η αλαζονία, το ατομικό συμφέρον και οι πελατειακές σχέσεις. Σε αυτό τουλάχιστον πρέπει να είμαστε, όπως εμείς βέβαια όλοι και εσείς, δεν θα υπάρξουν τέτοια πράγματα. Εμείς λοιπόν, οι του πάνελ και όχι μόνο, δίνουμε πρώτο το μήνυμα. Θα μας ακολουθήσουν οι συμπολίτες μας στις 7 Νοέμβρη. Πιστεύω ότι δεν θα χρειαστεί στις 14 του Νοέμβρη επαναληπτικές εκλογές. Σας ευχαριστώ. Φίλες και φίλοι των μέσων ενημέρωσης σας, είναι ιδιαίτερη η χαρά μου να απευθύνομαι σήμερα σε εσάς σαν εκπρόσωπος μια μεγάλης, ανεξάρτητης, αυτοδιοικητικής παράταξης, της ενωτικής κίνησης πολιτών. Είναι ιδιαίτερη χαρά μου να σας ανακοινώνω σήμερα ότι όλες οι προσπάθειες, οι δράσεις και οι συνεργασίες πέτυχαν τελικά αυτό το επιθυμητό αποτέλεσμα. Πιστεύουμε ότι το δημαρχοκεντρικό σύστημα είναι αυτό που οδήγησε στην αποτυχία την προηγούμενη δημοτική αρχή και θα προσπαθήσουμε να το αποφύγουμε στην πράξη και να έχουμε μια πραγματικά δημοκρατική λειτουργία. Επειδή λοιπόν οι δύο συνάδελφοι αναφέρθηκαν στην αιτιολόγηση και το ιστορικό αυτής της ενωτικής πορείας, εγώ επιθυμώ να αναφερθώ
για λίγο στο μέλλον της παράθεσης. Και επειδή έχουμε αναφερθεί διεξοδικά στους επιμέρους στόχους στην ιδρυτική ομιλία, ενώ θα τους αναλύσουμε και με την παρουσίαση του προγράμματός μας, σήμερα θα ασχοληθούμε μόνο με ένα σημαντικό, τον πιο σημαντικό στόχο που αποτελεί το Α και το Ω για την πόλη μας. Αυτό που επαγγελόμαστε, ο πρωταρχικός μας στόχος, η βασική μας επιδίωξη, είναι να βγάλουμε τον τόπο από τη στασιμότητα και να τον οθήσουμε στην ανάπτυξη. Την πράσινη και αηφόρο ανάπτυξη με την αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών, την εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την πολιτική του νερού. Την αγροτική ανάπτυξη με την αξιοποίηση και αναβάθμιση των αγροτικών προϊόντων, βιολογικές καλλιέργειες, νέες καλλιέργειες, κατευθύνσεις για τον προσανατολισμό της αγροτικής παραγωγής που θα εφαρμοστούν μέσα από τους ίδιους τους αγροτικούς συνεταιρισμούς και ομάδες, από δομές που θα δημιουργήσει ο Δήμος. Την ανάπτυξη εμπορικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Την ανάπτυξη της μικρής και μεσαίας βιομηχανικής παραγωγής με στήριξη των μεταποιητικών μονάδων και σύνδεση των προϊόντων τους με τον τουρισμό.